φτάσει. Θα ρίξει μέσα τη μαγιά. Θα την ανακατέψει. Θα ρίξει πολύ λίγο λάδι και πολύ λίγο αλάτι. Μετά θα το αδειάσει όλο αυτό εδώ μέσα. Θα ρίξει το αλεύρι. Θα βάλει και λίγο μαστίχα, την οποία θα την περάσει στον πρέτη μαζί με λίγη ζάχαρη. Και θα αρχίσει να ζυμώνει. Και στο τέλο θα βάλει και τα κουφέτα από πάνω. Αυτό και κάνει και μια ευχή από μέσα. Αν ο Θεμιός εκτελέσει τη συνταγή όπως το έδειξα και ψήσει το γαμοκούλερο σε 180 βαθμούς, θα πετύχει σίγουρα. Και θα είναι και ο πρώτος γαμπρός που μαγείρεψε για την ύφη του. Άρα θα είναι ο καλύτερος γαμπρός. Έλα, πάμε γιατί μας φωνάζουν και τα παιδιά. Μαζευτήκαν όλοι μαζί. Έτσι είμαστε, παιδιά, έλα. Πολύ καλός. Τιμούσουμε και ταξίδι. Θέλω να μου προσέξεις και μου την πειράξεις καθόλου, ε. Πάντως για υδραυλικός, μας άλλαξε τα φώτα. Τελείως. Το καλύτερο, σε. Φουλάχρε, πόσα πολλά, πολλά. Να ζήσετε. Γεια σας, γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Μία να δώσω παρτών. Γεια σας, θα είστε καλά. Γεια σας. Η ώρα έφτασε. Μπορεί να μην είμαστε στο Δημαρχείο, αλλά θα είμαστε στο Loft, προκειμένου να δούμε κάθε λεπτομέρεια και αν τα πράγματα τα έκανε όπως είπαν. Τώρα πάμε στο Loft για να παρακολουθήσουμε το γάμο σε Δημαρχείο. Και γουστάρω τρελά γιατί είναι πρώτη φορά που θα δω γάμο. Σε Δημαρχείο. Και γενικά γάμο. Άντε τελικά να δούμε, παιδιά, τι έγινε. Άντε. Πρόλαβε να πάει στο γάμο ή όχι. Και από εδώ και μπρος. Την παντρεύτηκε τελικά, ξέρουμε. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Κάτσε να δούμε, έχω γωνία. Δεν το θέμα αν την παντρεύτηκε, δεν μας νοιάζει. Είναι αν το έκανε σωστά, το ντύσιμο. Έβηξε το δέρμα. Αν δεν το έκανε, πώς το έκανε σωστά. Έλα, γαμπρέ μου. Σάρε, λέει, τι σου φτιάχνω εδώ. Ποιος διχάρης σου. Κοίτα, μην πάρεις θάρρος μόνο. Και το ζητά συνέχεια. Γαμοκούλουρα και... Μου φαίνεται τη μουστάκα όμως, το πάει, τον κάνει αρχιτσέλιγκα. Μα χωρίς γάντια το πλάθι. Και λίγο αλεύρι πρώτα, βρε Θήμιο, δεν έβαλε. Το θυμάμαι από τη συγχωρεμένη τη μάνα μου, λίγο αλεύρι. Όπα, παπιάνει τα μάτια της κουζίνας με τα χέρια του με την πάστα επάνω. Ή το σταυρώνεις ή το μουτζώνεις. Όχι, δεν το σταυρώνεις και το μουτζώνεις. Δεν το μουτζώνεις. Έτσι έχεις όλες τις περιπτώσεις. Δεν το σταύρωσε. Έκανε το μουτζώσε. Αν το σταύρωσε και μουτζωσε. Το μουτζώσε. Ναι. Θα τα σπάω για μένα. Θα τα καίω για μένα. Έτσι. Ναι, καλά. Σε λίγο θα σου πω εγώ. Θα στα σπάει για εκείνη. Και από εδώ και μπρος. Θα ντυθώ. Καμπρός. Μεταξύ μας είναι λίγο λαϊκός ο Θήμιος. Ναι, είναι, είναι. Είναι. Παιδιά, τι τρυποφυλία είναι αυτή. Μην τυχόν και το ξυρίσεις. Όχι, θα το κόψω. Τρυφωνά, συγγνώμη, σου δώσω τον λόγο μου. Το ξέρω ότι θα στεναχωρηθείς πολύ. Αλλά εγώ το μουστάκι θα το ξυρίσω. Παλιά που λέγανε στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό, εννοούσαν την τρίχα που είχε στο σώμα, όχι το μουστάκι. Α, γλυκούλη είναι χωρίς το μουστάκι όμως. Του πήγε η βαρβατήλα τελικά, ε. Το δωράκι του Λάκη για την Ελένη. Και πάμε. Όχι έτσι, ρε. Βάλτε το σωστό όπως έπρεπε να το βάλεις. Αυτό γιατί το έβαλε και τι. Το έβαλα σαν φουλάρ. Δεν το έβαλα. Αντί να βάλει το κλασικό παπιλιόν. Α, το βάζει, εντάξει. Και μετά θα του πει αυτή τι είναι αυτό που φοράς και θα πει για σένα, είναι αγάπη μου, γιατί είναι ένα μπλουζάκι γυναικείο. Αλλά δεν κάνει ωραίο έτσι. Μπράβο, Λάκη. Τέλειο, Λάκη. Ναι, αλλά παιδιά φαίνεται σαν 20 χρόνια νεότερος, ναι. Στο χέρι και αεροπλάνο κατευθείαν. Γεια σας και του χρόνου με υγεία. Αχ, τέλειο όμως, έβαλε και τα κουφετάκια. Άντε, γαμπρέ, έτσι έπρεπε να γίνει με τα κουφέτα επάνω. Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν με το γαμπριάτικο κοστούμι πήγε, φοβερός είναι. Και το γαμοκούλουρο. Α, για να δούμε την ύφη. Τα τρομερά. Α, και γουνάκι η ύφη. Α, καλά, τώρα έχω μείνει. Κούκλα. Προλαβά, προλαβά. Γαμοκούλουρο. Πέταξε το γαμοκούλουρο! Κάποιος θα το πιάσει φαίνεται, είναι σαν την ανθοδέτη που πετάνε. Α, το πέταξε κι αυτό. Αυτό είναι δώρο από το Λάκη. Άσε μας. Πάμε, πάμε.
Παιδιά, εγώ βγαίνω από τα ρούχα μου, δεν με ενδιαφέρει. Βγαίνω από τα ρούχα μου, δεν με ενδιαφέρει. Αρχίζω και εγώ λοιπόν και πετάω κάτι, πρέπει να πετάξω και εγώ. Τελείωσε. Όλοι πετάτε κάτι, τελείωσε. Για να κάνουμε αυτοί σε αυτού, δηλαδή. Τι γίνεται, πετάχνε τα όλα. Άργησα. Τι να κάνω, το αεροπλάνο έχει καθυστέρηση. Τι να κάνω. Πάμε γιατί περίμενα. Άσε ρε σύνοδο, θα τα πω μετά. Πάμε. Έμπλεξα, σου λέω, έμπλεξα. Μου δει τώρα που έμπλεξε. Άρα να δει. Καθυστέρηση, τι να κάνω. Πάμε γιατί περίμενα. Άσε ρε σύνοδο, θα τα πω μετά. Πάμε. Έμπλεξα, σου λέω, έμπλεξα. Μου δει τώρα που έμπλεξε. Άρα να δει. Α, καλά, αυτή είναι τζαστλή. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θύμιο, αυτή θα σου πατήσει και το πόδι. Μήπως την πιάσουμε την τριχιά γύρω-γύρω και τις κάνουμε εκεί πέρα που θα πει στο παιδί μας έτσι. Πάντως το μαλλί της πολύ ωραίο τρίφωνο, ε. Είναι όμορφη κοπέλα. Αν και μου τη σπάει, είναι όμορφη, ναι. Ευθύμιο. Μπαίνει στην Ελένη η γυναίκα σου. Για να έρθω εδώ τώρα τόσα χιλιόμετρα. Ναι, τέλειο. Ελένη, θέλει τον Ευθύμιο για άντρα σου. Καλώς είναι. Συμβλέπετε. Από τη στιγμή αυτή, σύμφωνα με τον νόμο, είστε ενωμένοι με τα δεσμά του γάμου σε ισόβια κοινωνία βίου σαν σύζυγοι. Λοιπόν, τώρα παιδιά να σοβαρευτούμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά συγκινητικός. Έφυγε από την Αθήνα, έκανε γαμοκούλουρα, έδεσε φιόγκου στο λαιμό του, δεν ξέρω εγώ τι, κατά τις παροτρύνσεις. Ξύρισε μουστάκια. Λάκη, ξύρισε μουστάκι. Τα πάντα και πήγε και πήρε αυτή την κοπέλα να την παντρευτεί στην Αλεξανδρούπολη. Υπότης έφτασε εκεί, ό,τι είπε έκανε. Τον ψηλό αποπήρε μόλις τον είδε, του πέταγε το ένα και το άλλο και το άλλο. Παρ' όλα τα αυτά έχει σταθεί κύριος. Αυτή έχει το πάνω χέρι μου φαίνεται. Για να δείξει ότι και καλά είναι αυστηρή. Αυτό δεν το ξέρα. Είναι έκπληξη. Αυτή ποια είναι η πεθερά. Αυτό το κάνουν παιδιά στην Αραπιά έτσι που τους βάζουν τα μπιζού εκείνη την ώρα πάνω στις μπιζούς. Αχ, είδες, είναι συμβολικό. Δεν μπορώ. Είναι το ένα χέρι πάνω από το άλλο. Όχι, χρυσό ρολόι. Είναι μούφα η ρολογιά, για καλό το βλέπω. Ο Θήμιος είναι καταπληκτικός, δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να του συμβεί στη συνέχεια και γελάει, χορεύει. Δες όμως πως κάνει όταν τη φυλάει στο λαιμό, ε. Ναι, είναι πολύ τρυφερό ζευγάρι. Παιδιά, είναι κούκλοι, δέστε τους τώρα. Ζούμε για να ζούμε και να μοιραζόμαστε την ευτυχία τους. Κοίτα πόσο αγαπημένοι είναι. Παιδιά, είναι ξέρε, πολύ ρομαντικό, ε. Νομίζω ότι έχουν κώδικα μεταξύ τους και εμείς πιάνουμε τα μισά. Είναι πολύ ταιριαστό ζευγάρι, ναι. Δες όμως τον κουμπάρο, με τρελαίνει. Ένα ο κουμπάρος, κοίτα, τσαχπίνει. Καλά, δεν το πιστεύω. Σαν την αδερφή Κέσλερ, μόνη της. Ο φοβερός είναι ο κουμπάρος, μου αρέσει. Τι μοντέρνος. Καλά, χορεύει απίστευτο. Και αυτό το πουκάμισο με έχει διαλύσει. Παιδιά, τι γίνεται τώρα εκεί. Λες να της αφιερώσει κάποιο τραγούδι. Λες. Λοιπόν. Μήπως είναι και DJ. Πόπο, πώς σφύριξε. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει με το άνοιξε πέτρα να διαβώ. Πριν από 6-7 μήνες, γνώρισα αυτή εδώ τη γυναίκα. Πριν από 20 μέρες, άκουσα ίσως το πιο ωραίο ήχο που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Κοτοπουλάκι είναι. Ο Ισπανιόλικο, τι είναι, για να δούμε. Κλακέτες. Για όσους δεν καταλάβατε, είναι ο ήχος του μωρού που έχει στην κοιλιά της. Ενώ αυτοί που καταλάβατε... Παιδιά, είναι τρομερό αυτό, πραγματικά. Συγκινήθηκε. Με τα ίδια μου τα αυτιά. Είδες ότι τη συγκίνησε τελικά και αυτήν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Να το πάρεις. Το κορίτσι τραγούδα καλά. Μα το πήρε. Το...